πεζοδρομείται ξανά από σήμερα στι 8 το βράδυ η παραλιακή οδό τη Αλεξανδρούπολη με την απόφαση να περνά μια οδύσια δημοτικών συμβουλίων. Ειδικότερα, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που συνεδρίασε εκτάκτο για την πεζοδρόμηση τη παραλιακής ενέκρινε το πρωί τη Πέμπτη την εισήγηση τη Επιτροπή Ποιότητα Ζωή για την πεζοδρόμηση από τι 8 έω τη 1. Στη συνεδρίαση που ήταν διαπεριφορά, απέστειλαν ψήφο 33 σύμβουλοι και άπαντε ψήφισαν υπέρ του ανοίγματο στι 8, αφού δεν υπήρξε κατά ή λευκό, ενώ 9 σύμβουλοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία. Όπω δήλωσε και ο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη, Ιωάννη Ζαμπούκη, η παραλιακή θα ανοίξει για τι βόλτε των πεζών από σήμερα κιόλα, Παρασκευή 3 Ιουνίου. Στο διαπεριφορά συμβούλιο ήταν παρόντε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οι εξή. Γεώργιο Καίσα, Δημήτριο Κολιόνη, Ηλία Δαστερίδη, Ελένη Τζεπελίδου, Γεώργιο Κιζηρίδη, Νικόλο Ραπτόπουλο, Βασίλειο Δέλκο, Θεόδρο Βουρδόλη, Ευάγγελο Λαμπάκη, Χρήστο Γερακόπουλο, Ευθύμιο Κυριακίδη, Χρήστο Γιώγα, Κωνσταντίνο Γκοτσίδη, Γεώργιο Σουζουνίδη, Τριαντάφιλο Αρβανιτίδη, Γεώργιο Κουκουράβα, Ιωάννη Βαταμίδη, Ιωάννη Φαλέκα, Σάβα Σεφεριάδη, Κυριάκο Αετόπουλο, Αντώνη Βαμπακερό, Παύλο Μιχαηλίδη, Αναστάσιο Σεραφιμίδη, Γεώργιο Πάσχιά, Πέτρο Κυριακίδη, Ευάγγελο Μιτιλινό, Λάζαρο Κουρτίδη, Παναγιώτη Αγγελίδη, Σάβα Δευτεραίο, Νίκη Δραμανίδου, Χρήστο Βαρσαμάκης και Γεράσιμο Βλυσίδη. Αντιστήχω, δεν προσήλθαν οι εξή: Χαράλαμπος Μιχαηλίδη, Δροσιάμου Λατζίδου Λαζαρίδου, Νικόλαο Γκότσης, Στυλιανός Βραχιόλογλου, Ιωάννη Καρυπίδη, Κυριακό Αραμπατζή, Κωνσταντίνο Δουνάκη, Δημήτριο Λαζόπουλο και Δημήτριο Κολιό.